Θα μας πάρει λίγο ακόμα ώρα. Δεν πιστεύω πολύ. Πιστεύω το πολύ σε ένα μισά ώρα θα έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, διάφοροι μικροοργανισμοί. Εδώ δεν είναι μεγάλη παρουσίαση και την έκανα επίτηδες, γιατί αν ασχοληθούμε με τους μικροοργανισμούς, τελειωμό δεν θα έχει ούτε ίσως και ένας μήνας να κάνουμε κάθε μέρα τόσες ώρες. Αλλά να πάμε λίγο να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτό είναι ένας πλούσιος βιότοπος. Όσο περίεργο να σας φαίνεται, ή χάλια σε κάποιους να μην τους αρέσει αυτή η εικόνα, ένας τέτοιος πλούσιος βιότοπος, μπορεί να βλέπουμε εξωτερικά μόνο τα ροδόφυτα, τα χλωρόφυτα όπως βλέπουμε, κάποιους πόγκους, αλλά ανάμεσα σε αυτά, ή κάτω από τα φτερά, τα φύλλα του ροδόφυτα, ας πούμε, του χλωρόφυτου, έχει άλλους μικροσκοπικούς οργανισμούς. Αυτό είναι κάτω από βράχια, σε βάθος μισό μέτρο, άντε ένα μέτρο το πολύ να είναι. Εδώ, ας πούμε, πάνω σχάρι, εξωτερικά βλέπετε μόνο κοραλλιγενή άλγη, κάποιους πόγκους, κάποια ροδόφυτα, χλωρόφυτα βλέπω, βλέπω το κοχυλάκι μας, αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο. Ή έτσι νομίζουμε. Όταν πάμε σε μικροσκοπικούς οργανισμούς, όπως θα δείξω παρακάτω, αυτό μπορεί να μας φαίνεται ωραίο ή άσχημο, ανάλογα με την αίσθηση του καθενός, κρύβει πολλά περισσότερα μυστικά από ό,τι μπορούμε καν να φανταστούμε. Το ίδιο και εδώ. Άμα δούμε δεξιά, βλέπουμε ένα μεγάλο σπόγκο. Δεν θυμάμαι τώρα ποιο σφουγγάρι ακριβώς είναι αυτό. Και δεξιά αρχίζουμε και βλέπουμε όλο πιο μικροσκοπικά πράγματα. Βλέπουμε τα χλωρόφυτα, βλέπουμε κάποια ροδόφυτα, βλέπουμε σπόγκους. Βλέπουμε όλο και κάτι πιο μικρό να πηγαίνει. Γι' αυτό έχει σημασία να ψάχνουμε λίγο και καλά την περιοχή. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι σπόγκοι τα περισσότερα. Το μπλε στη μέση είναι σπόγκος. Το πορτοκαλί δεν είμαι σίγουρος αν είναι σπόγκος ή ασκίδιο, αλλά άμα δείτε τα ανοίγματα της τρύπες, είναι σαν αστεράκια. Είναι πολύ μικροσκοπικά. Ξέρω αν έχω φωτογραφία. Να, α, δεν έχουμε το δάχτυλο φωτογραφία. Αυτό κάτω είναι σπόγκος, το γκρίζο. Και αυτό το πορτοκαλί είναι που σας είπα με τα αστεράκια, που δεν ξέρω αν είναι σπόγκος ή ασκίδιο. Αλλά μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος από τα χλωρόφυτα που έχει. Έτσι, από το διχτυώμα είδος που είναι το αριστερά, το πράσινο, στη μέση προς τα αριστερά, το σπόγκο, που είναι δικτυωτό, έτσι που είναι σαν δικτυωτό, ένα μεγάλο μικρό και δεξιά, με τα πιο μικρά χλωρόφυτα που είναι σαν γρασίδι. Εδώ έχω μερικές ονομασίες, λίγο για να καταλάβουμε. Χλωρόφυτα, ροδόφυτα, κοραλλιγενή άλγη, τέθια οράντιουμ είναι σπόγκος, μικρός σπόγκος. Πολλές φορές συναντάμε σε τέτοιο μέγεθος ή και μεγαλύτερο. Έχουμε δεξιά το σεμπιουταλάρι ασεταμπιούλουμ και τώρα υπάρχει και ένα δεύτερο ασεταμπιουλάρι αμετεράνιουμ, το οποίο τα ξεχωρίζει μόνο τα ξεχωταριάς, για να το πω έτσι, απλά να καταλάβετε. Δεν το καταλαβαίνεις να το φωτογραφίσεις. Και είναι, αυτό είναι μικροσκοπικό. Μπορείτε να δείτε ολόκληρους βράχους γεμάτους με αυτό το είδος. Εδώ μπορεί να σας φαίνονται μεγάλα, αλλά το κίτρινο και το μπλε αυτά είναι σπόγκοι. Μεγάλοι μεν σπόγκοι, υπάρχουν και πολύ πιο μικροί, αλλά είναι σπόγκοι. Ισόποδα. Όλοι πιθανότητα έχουμε δει σε κάποιο βράχο να αριστερά, δεξιά, που εκεί που τελειώνει μια παραλία, να μετακινούνται κάποια μικρά ζωήφια. Αυτά είναι τα ισόποδα. Αυτό είναι το είδος Λίγκια Ιτάλικα. Κάποια στιγμή είχαν βρει, που δεν είχα καλές φωτογραφίες από αυτό το είδος, και αφιέρωσα 2-3 ώρες να φωτογραφίζω μόνο αυτά τα είδη. Μου το αναγνωρίσαν ότι είναι το Λίγκια Ιτάλικα, και είναι ένα είδος που τελικά είναι πολύ πιο κοινό από ό,τι περίμενα. Γιατί εγώ νόμιζα ότι, επειδή λέει Ιτάλικα κλπ, ρώτησα τον θαλάσσιο βιολόγο, επειδή συνεργάζομαι με κάποιους, μου λένε όχι, είναι πολύ κοινό είδος στην Ελλάδα.
Τώρα, ποια περιοχή, περιοχή σε περιοχή μπορεί να ποικίλει και να είναι κάποιο άλλο είδος να επικρατεί. Γαρίδα μάντης. Όχι, νομίζω μάντης τη λένε αυτή. Είναι μια κόκκινη γαριδούλα, η οποία συνήθως την εντοπίζουμε μέσα σε κοχύλι. Είναι σε σχισμή αυτό βράχου. Δηλαδή, σχισμή, εδώ το άνοιγμα που βλέπετε, δεν είναι παραπάνω από 3 εκατοστά ίσως. 2 με 3 εκατοστά. Γενικά, εγώ προσπαθώ μικροσκοπικούς οργανισμούς να τους τραβάω, αν έχει κάποιο λιμανάκι μικρό, όχι μεγάλα λιμάνια, γιατί απαγορεύεται να βουτήξει εκεί, σε μικρά λιμανάκια, ανάμεσα στα τσιμέντα που βάζουν, έχει τέτοιες ωραίες σχισμές, με υδρόζωα, γυμνοβράχια καμιά φορά, πολλά θαλάσσια είδη διαφορετικά, και η περισσότερη πλειοψηφία μικροσκοπικοί οργανισμοί, που μόνο με μακροφωτογραφία μπορείς να καταλάβεις καν τι είναι αυτό που τραβάς φωτογραφία, γιατί βρίσκουν προστασία σε αυτά μέρα, επειδή δεν μπορούν ούτε μεγάλα ψάρια κλπ. Να εισέλθουν να τα φάνε. Εδώ έχω βάλει τυχαία δύο ονόματα ακόμα, σπόγκον, σπιραστρέλα κουκτράξης, η οποία μπορεί να είναι πολύ μεγάλη, δεν ανοίξουν μικροσκοπικούς οργανισμούς, και σίνια βαριαμπύλης που έχει καταντήσει να έχει τόσες διαφορετικές μορφές, που κάποια στιγμή λες, μα η μία φωτογραφία μου είναι διαφορετική τελείως από την άλλη, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι το ίδιο είδος. Γύρω από αυτά τα είδη υπάρχουν συνήθως κάποιοι, όλο και μικροσκοπικοί, γαριδούλες, καβουράκια, πολλά μπορείτε να καταγράψετε γύρω ή να μπαίνουν στις τρύπες εδώ των σπόγκων, θα δείτε καμία φορά βγαίνουν και μέσα από τρύπες των σπόγκων. Υδρόζω. Αριστερά μπορείτε να δείτε τα αγκάθια από τον αχινό, που όπως καταλαβαίνετε είναι ένας μαύρος αχινός, καταλαβαίνετε πόσο μεγάλος είναι. Αυτά, πολλές φορές δεν άμα δείτε με γυμνό μάτι αυτό και διάφορα θεκάτε και άλλα υδρόζωα, δεν καταλαβαίνετε τη διαφορά. Μεταξύ τους θέλει πολύ καλή φωτογραφία, θέλει όχι απλώς μάκρο φωτογραφία, να εστιάσετε πολύ καλά στα κλαδάκια που κάνει, όπως έτσι απλά. Ψαράκια που βρίσκουμε κοντά σε θαλάσσιες ανεμόνες. Έχω βρει και κοντά σε λιβάδι Ποσειδονίας, χωρίς να έχω δει κάποια θαλάσσια ανεμόνη. Είναι κάτι χιλιοστών ψαράκια. Επίσης, για να τα φωτογραφίσετε καθαρά, ίσως να μην τα γραφέτε και ποτέ, δεν θέλω να σας αποθαρρύνω, αλλά είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα να φωτογραφηθεί. Εδώ βλέπετε ένα μεγάλο σπόγκο, από μεγαλύτερο που έχουμε. Έχει ανοιχτεί για μελέτη που είναι να βγει όταν γραφτεί στο τέλος, γιατί το έχω καθυστερήσει ήδη πολύ καιρό. Και για να δούμε τους μικροσκοπικούς οργανισμούς που συμβιώνουν ή επιβιώνουν, να το πω έτσι καλύτερα, μέσα σε αυτούς. Εδώ βλέπετε δεξιά ένα οφιούρο. Ο οφιούρο μοιάζει. Μπορεί να είναι και κάποιο είδος αστερία. Είναι οι μικροσκοπικοί οργανισμοί που δεν έχουν καταγραφεί και δεν έχουν μελετηθεί, έτσι, ειδικά στην Ελλάδα. Ένα άλλο μέσα σε αυτό το σπόγκο βρέθηκε αυτό εδώ το πράγμα. Δεν θυμάμαι αν μου το έχουν αναγνωρίσει, αλλά άμα δείτε αυτά εδώ το που δημιουργήσα τρύπες μεγάλες γύρω από το αθρόποδο, είναι οι μικρές τρύπες, οι μαύρες, όχι αυτές οι μεγάλες εδώ, οι γκρι που υπάρχουν. Υπάρχουν κάτι πιο μικρές τρύπες στο μαύρο πλευρό, στο εξωτερικό, όπως είναι εδώ πέρα. Αυτές, για να καταλάβετε λίγο το μέγεθος. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλότητα, βιοποικιλότητα, να παρακολουθήσετε σε μικροοργανισμούς. Εγώ αυτό που προτείνω είναι ένα πράγμα. Ψάξτε βράχια. Φύγετε από λιβάδια Ποσειδονίας, πραγματικά. Δεν θα σας το συναισθούσα καθόλου για μικροσκοπικούς οργανισμούς. Θα παιδευτείτε ίσως και χωρίς λόγο. Πηγαίνετε σε σχισμές βράχων, ειδικά οι σχισμές και οι τρύπες που μπορούμε να δούμε στα βράχια, τα οποία δεν τα βλέπει το φως. Δηλαδή, άμα χτυπάει εκείνη η πλευρά του βράχου προς το βορρά, θα δείτε πολύ μεγαλύτερη βιοποικιλότητα εκεί από την πλευρά του βράχου που χτυπάει στα ανατολικά, στα δυτικά, στα νότια, ώστε να μην το χτυπάει ο ήλιος. Και σε μεγαλύτερα βάθη. Επίσης,
κάποια βράχια είναι, πώς να το κάνω, έτσι ανοιχτά. Από κάτω έχει λακκούβες, έχει τρύπες ή έχει σαν υποθαλάσσιες σπηλιές οι οποίες δεν τελειώνουν κάποια στιγμή. Εκεί μέσα αν μπείτε, αλλά εκεί θέλει προσοχή, γιατί πρέπει να κολυμπήσετε ανάποδα. Τις πρώτες φορές θα ζαλιστείτε, αν είστε στο πλάι ανάποδα, αλλά θα δείτε πολύ μεγάλη διαφορά στο τι μπορείτε να καταγράψετε και δεν χρειάζεται να είναι και σε μεγάλα βάθη, έτσι. Εγώ σας λέω για βάθη μέχρι 2,5-3 μέτρα το πολύ. Και τα 3 μέτρα ίσως είναι και υπερβολικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Μπορείτε να είστε από μέχρι 1 μέτρο άνετα. Αυτή ήταν. Και εδώ, όπως είπα, δεν ανέφερα ιούς. Ο Δαβίδ λέει ασκίδιο δυνάμνου. Ναι, Δαβίδ, με τα ασκίδια εγώ δεν τα πάω καλά. Έχω μπερδέψει τόσα ασκίδια με σπόγκους που έχει καταντήσει πια θέμα λίγο τύχης. Δεν είναι εύκολα, δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα. Και εγώ δεν τα πάω καλά με τα σαλποειδή της Μέδουσας, δηλαδή. Δεν είναι εύκολα τα ασκίδια. Αλλά τα άλλα που είπες για ψαράκια, είναι γαριδάκια μικρά, μυσίδες. Ναι. Φτιάξε να τα δεις. Έχουμε 3-4. Ναι, λάθος το ανέφερα, ναι, σωστά. Είναι μυσίδες. Και η γαρίδα μιας λυσμάτων. Τη γαρίδα μου την αναγνωρίσαν από την IC. Α, ωραία. Και ο Φράνκο Ιζερός έπρεπε να μου το είχε αναγνωρίσει, αλλά δεν θυμόμουν τότε, τώρα το είδες να ψάξω και δεν μπορώ να ψάξω. Στο Natural έχω πάνω από 1000 είδη. Αν δεν θυμάμαι στο οικογένεια, γένους και λοιπά, δεν μπορώ. Ναι. Εγώ, χάνεσαι. Τις περιοχές που μελετάω, τους μελετάω πια δεν είναι μόνο έξω-έξω. Έχω φτάσει να κάνω, δηλαδή τώρα έκανα 1 χιλιόμετρο από την παραλία Κολύμπη για να καταγράψω μια διπλανή παραλία κλπ. Όχι, απλά επειδή τα είδα και, είναι, και τα ήξερα αυτά, απλά στο σημείωσα. Ναι, ναι. Ωραία, κάνω αυτό. Έχει κάποιος κάποια άλλη ερώτηση? Ωραία, κάποιο πρόβλημα. Προχωράμε και στην επόμενη ερώτηση, στην επόμενη τελευταία παρουσίαση.